Η καφεΐνη είναι ένα φυσικό διαγετικό, το οποίο μπορεί να το βρει κανείς από την ίδια την τροφή. Αυτό που συστήνεται σε σχέση με την καφεΐνη, για να έχει ένα εργογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή για να αποδίδει και να αυξάνει την επίδοση του ασκούμενου, είναι να δίδεται σε μια ποσότητα περίπου 2 με 3 μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη φυσική διατροφή, μπορεί να επιτευχθεί, ας πούμε, με το να πάρει ένα καφέ φίλτρο ένας ασκούμενος 60 λεπτά περίπου πριν την δραστηριότητα. Μπορεί να το πετύχει όμως και με άλλα διάφορα αθλητικά gels ή αθλητικές μπάρες, όπου αυτά περιέχουν μέσα, έχουν καφεΐνη και μάλιστα προσφέρουν και κάποιους υδατάνθρακες που είναι ενέργεια. Άρα πετυχαίνουμε 2-1. Πετυχαίνουμε και τη διέγερση του ασκούμενου, αλλά και του να προσθέσουμε ενέργεια. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσθέσει μυϊκά κιλά είναι καταρχήν να ενημερωθεί και από τον γυμναστή του όσον αφορά το πρωτόκολλο γυμναστικής που πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταφέρει μέσα από τη διατροφή, γιατί αυτή είναι η πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχει κανείς την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, να πετύχει την ενεργειακή κάλυψη από πρωτεΐνη μέσα από τη διατροφή. Αυτό τι σημαίνει? Ας πούμε, για έναν που θέλει και κάνει ασκήσεις με αντιστάσεις και βάρη, είναι σημαντικό να πετυχαίνει πάνω από 1,4-1,5 γραμμάρια ανά κιλό βάρους. Αυτό δηλαδή σημαίνει ουσιαστικά μια γυναίκα που θέλει, που είναι 60 κιλά ας πούμε, να πάρει γύρω στα 100 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Ενώ ένας άντρας, τα γραμμάρια πρωτεΐνης που είναι 80 κιλά, ας πούμε ένας άντρας 80 κιλά, χρειάζεται πάνω από 120, γύρω στα 150 γραμμάρια. Αυτό που πρέπει επίσης να προσέξουμε είναι ότι η πρωτεΐνη είναι καλό μέσα από τη διατροφή να κατανέμεται στα τρία γεύματα, σε τρία κύρια γεύματα, να υπάρχει μια κατανομή της πρωτεΐνης, μην την πάρει σε ένα γεύμα, να την πάρει σε τρία γεύματα. Και είναι πολύ σημαντικό αν αγωνίζεται και αν κάνει άσκηση, μετά την άσκησή του σίγουρα να διασφαλίζει μια ποσότητα τουλάχιστον 10 γραμμάρια πρωτεΐνης αμέσως μετά τη δραστηριότητα. Είναι σημαντικό καταρχήν να αξιολογήσουμε αν χρειάζεται να αξιολογήσει ο ίδιος ο ασκούμενος, αλλά και ο ειδικός, που είναι πολύ σημαντικό να επιδιώκει ο ασκούμενος την γνώμη ενός ειδικού, σε σχέση με το αν χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει κανένας είναι, δεν αρκεί να δει αν είναι φυσικό προϊόν. Δεν σημαίνει ότι ένα φυσικό προϊόν είναι αυτό που προσφέρει τις δυνατότητες που έχει ένα συμπλήρωμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τη σύσταση του συμπλήρωματος. Αν δεν γνωρίζει κάποιο συστατικό, καλύτερα να μην το πάρει ποτέ. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζει ποιες είναι οι απαγορευμένες ουσίες, ώστε να πετύχει να μην πάρει κάποια απαγορευμένη ουσία. Και βεβαίως, όπως προείπα, είναι πολύ σημαντικό να επιδιώκει την σύμφωνη γνώμη ενός ειδικού, ενός γιατρού, ενός διαιτολόγου, ενός ανθρώπου που ασκεί το επάγγελμα, ένα επάγγελμα υγείας. Η διατροφή μέσω συμπληρώματος δεν είναι ο μόνος τρόπος να πετύχει κανένας να αυξήσει τις επιδόσεις του. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή την ηλικία, να μιλήσουμε για εκπαίδευση, για διατροφική εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τον ασκούμενο στο τι σημαίνει θρεπτικό στατικό, ποια θρεπτικά στατικά χρειάζεται πριν τη δραστηριότητα, μετά τη δραστηριότητα και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Χρειάζεται μια διατροφική αξιολόγηση, μια διατροφική παρακολούθηση, διάγνωση αν υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποιοι ειδικοί κίνδυνοι υγείας. Ας πούμε, ένας έφηβος, επειδή είναι στην ανάπτυξη, πρέπει σίγουρα να καλύψει τις ανάγκες, ας πούμε, σε σίδηρο, γιατί αναπτύσσεται ως οργανισμός. Και βεβαίως και η διατροφική παρακολούθηση που συνίσταται μετά από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ασφαλείς συμπληρώματα και ειδικά συμπληρώματα για εφήβους. Δεν είναι όλα τα συμπληρώματα ασφαλή για εφήβους, αλλά πολλά από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για να μπορούν να αντιστοιχούν για έναν έφηβο.